Όχι, εμείς κύριε Σωτήρη μου, σας τα είχα πει και την άλλη φορά. Ως Ένωση Κεντρών δεν μπορώ να ψηφίσω. Και ξέρετε γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω? Διότι όταν βγήκε ο Τσίπρας στις 20 του Σεπτέμβρη, του έστειλε μία επιστολή και του έλεγα 9 πράγματα, τα 9 σημεία. Επί 1,5 χρόνο τώρα με αγνόησε. Δεν εφάρμοσε τίποτα. Πώς να ψηφίσω? Αυτός ακολούθησε τη δική του τακτική, να βάζει φόρους και να κόβει μισθούς και συντάξεις. Το ίδιο ακριβώς που είχε κάνει και ο προκάτοχος του Σαμαράς, το ίδιο που είχε κάνει και ο προκάτοχος του Σαμαρά, ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Αν πάω να ψηφίσω, σημαίνει ότι τα 9 σημεία που του έστειλα του Τσίπρα δεν τα πίστευα ούτε εγώ, άμα πάω και ψηφίσω. Και είπα ότι και ο Μητσοτάκης να βγει, τα ίδια 9 σημεία θα του στείλω και θα του πω δεν θέλω ούτε υπουργεία ούτε τίποτα. Η Ένωση Κεντρών θα ψηφίζει με στη Βουλή, αρκεί να βλέπω πρόοδο επί αυτών των 9 σημείων που τα θεωρώ τόσο ουσιώδη για την αλλαγή της χώρας, ώστε σας τα παρέχω ως εμπειρία 40 ετών που έχω σαν Βασίλης Λεβέντης στην πολιτική. Δεν ζητώ ούτε υπουργεία, ούτε λάφυρα, ούτε γενική γραμματεία, δεν ζητώ τίποτα. Και αν είστε ειλικρινείς με την κοινωνία και με τον ελληνικό λαό, θα έχετε τους πιο σταθερούς ψηφοφόρους μέσα στη Βουλή που δεν ζητούμε τίποτε. Μάλιστα. Αν πάω λοιπόν και ψηφίσω, αναιρώ τα λόγια μου. Την ψήφο πρέπει να τη δώσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί μας στόχευσαν κιόλα. Ποια κόμματα μας στόχευσαν, κύριε Σωτήρη μου, τα τελευταία 40 χρόνια? Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν εναλλάσσονταν? Λοιπόν, τώρα μου, τι, τραβούν την ουρά τους, τραβούν την ουρά τους έξω και λένε του Τσίπρα κάνε την προδοσία μόνος σου. Μισό λεπτό. Κάνε την προδοσία μόνος σου. Η κυρία Γεννηματά δεν έπαιρνε δάνεια. Πρόεδρε μου. Ο Μητσοτάκης δεν παίρνανε δάνεια. Δώστε